προτριών ημερών, σεβασμιότατε, ευεσιμότατε, αγαπητοί, προτριών ημερών εόρτασε η Εκκλησία την ανάληψη του Κυρίου. Η ανάληψη του Κυρίου είναι από τα μεγαλύτερα γεγονότα στον κύκλο της Θείας Οικονομίας. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνησιν, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Το γεγονός της Αναστάσεως είχε προφητευτεί ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Ένα στίχος του 67 ψαλμού, 67 κατά το Σεβδομήκοντα, 68 κατά το Εβραϊκό, ήταν πραγματικό ένιγμα και πραγματικός γρίφος για τους Εβραίους και μάλιστα τους Ραβίνους που ισχολούνται με την ερμηνεία των γραφών. Στο στίχο αυτό ο ψαλμωδός, απευθυνόμενος προς τον αληθινό Θεό, λέγει: «Ανέβεις εις ύψος, ηχμαλώτευσες εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα, χαρίσματα δια τους ανθρώπους, ακόμη και δια τους απηθείς, δια να κατοικείς μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ». Όπως βλέπετε, σε αυτό το στίχο ο ψαλμωδός 1000 χρόνια περίπου π.Χ. απευθύνεται προς τον Κύριο Θεό, τον Γιαχβέ Θεό, τον αληθινό Θεό του Ισραήλ, και τι λέγει στο Θεό: «Ω Κύριε Θεέ, ανέβηκε σε ύψος, εχμαλώτευσες εχμαλωσία, έλαβες χαρίσματα και τα σκόρπισες στους ανθρώπους, ακόμη και στους απηθείς, τους ανυποτάκτους». Για δύο σημεία αυτός ο στίχος ήταν γρίφος για τους ραβίνους. Το ένα σημείο είναι που λέγει ο ψαλμωδός στο Θεό: «Ανέβεις εις ύψος». Τι είναι αυτά που λέγει ο ψαλμωδός, έλεγαν οι ραβίνοι, οι διδάσκαλοι του Ισραήλ? Ότι ο Ιεχωβά ανέβει στο ύψος. Μα ο Ιεχωβά πάντοτε στα ύψη είναι. Αυτός δεν είναι ο ύψιστος? Γιατί το λέει αυτό ο προφήτης: «Ανέβηκες σε ύψος»? Ακόμη πιο πολλοί απορούσαν με ένα άλλο σημείο του στίχου που λέγει: «Ανέβεις εις ύψος και έλαβες χαρίσματα». Από ποιον έλαβε ο Ιεχωβά τα χαρίσματα, έλεγαν οι Εβραίοι? Αυτός δεν έχει όλα τα χαρίσματα. Γιατί λέει ο ψαλμωδός «έλαβες τα χαρίσματα»? Από ποιον τα έλαβε? Όλοι οι σοφοί της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούσαν να λύσουν το ένιγμα. Το ένιγμα, όπως και τόσα άλλα ενίγματα της Παλαιάς Διαθήκης, ρίσεις προφητών και ενίγματα, «ελήθη εν Χριστώ Ιησού». Ο Χριστός είναι η λύση του ενίγματος. Και η λύση αναφέρεται καθαρά στο 4ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής, στους στίχους 7 έως 9, 10. Τι λέγει εκεί ο Παύλος? «Εκάστο εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού». Σε κάθε πιστό δόθηκε η χάρις σύμφωνα με το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Ο Χριστός μοιράζει τη χάρη του όπως θέλει. Σ' έναν δίνει τόση χάρη, σ' άλλον τόση, σ' έναν αυτό το χάρισμα, σ' άλλον εκείνο το χάρισμα. Διό λέγει. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη λέγει: «Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έλαβε δώματα εν ανθρώπης». Γι' αυτό λέγει ο Παύλος. Ο ψαλμωδός λέγει εκεί στον 67 ψαλμό ότι ανέβηκε στο ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία
και έλαβε χαρίσματα και τα έδωκε στους ανθρώπους. Αναφέρει ακριβώς αυτό το στίχο της Παλαιάς Διαθήκης. Και στη συνέχεια τι λέγει ο Παύλος? Ανέβη εις ύψος. Το δε ανέβη, λέγει ο Παύλος, τι εστί, τι σημαίνει? Παρά ότι πρώτον και κατέβη. Πού κατέβη? Εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός εστί και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, ή να πληρώσει τα πάντα. Βλέπετε, ο Παύλος κάνει μια πολύ σπουδαία παρατήρηση. Από αυτό το ανέβη που λέει ο ψαλμωδός, προχωράει και λέγει, για να λέει ανέβη πρώτα κατέβει. Μέχρι πού κατέβει? Μέχρι τον Άδη. Ποιος είναι αυτός, αδελφοί μου, που κατέβει μέχρι τον Άδη? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και στη συνέχεια ο Απόστολος λέγει, αυτός που κατέβηκε μέχρι τον Άδη, αυτός και ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει τα πάντα, και τον Άδη και τη γη και τους ουρανούς και τον ουρανό των ουρανών. Ο ψαλμωδός μας λέγει ότι ανέβηκε στα ύψη ο Ιεχωβά. Ο Παύλος μας λέγει ότι αυτός που ανέβηκε στα ύψη, αυτός ο Ιεχωβά, είναι ο Ιησούς Χριστός. Το συμπέρασμα καθαρό και εξάστερο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ιεχωβά Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Όλη η Θεία Ουσία. Πού είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ που μας λένε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα? Καθαρά και εξάστερα πράγματα, αδελφοί μου. Ανέβηκες ο Ιεχωβά στα ύψη και έλαβες χαρίσματα και τα σκόρπισες στους ανθρώπους. Αυτός που ανέβηκε, λέει ο Παύλος, αυτός ο Ιεχωβά δηλαδή, είναι ο Χριστός που κατέβηκε πρώτα μέχρι τον Άδη και με την ανάληψη ανέβηκε πάνω από τους ουρανούς. Ένα γιαχβικό χωρίο που κάνει σκόνη τους χιλιαστάς. Σκόνη! Γιατί ο Χριστός ανέβη στα ύψη την ημέρα της αναλήψεώς του? Ανέβη για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι, ανέβη για να αποδείξει ότι κατέβει. Θυμάστε κάποτε που μιλούσε ο Χριστός στους Ιουδαίους για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τι έλεγε? Εγώ είμαι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εγώ είμαι το ζωντανό και αθάνατο ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό. Και πάλι τι είπε? Καταβέβηκα εκ του ουρανού, κατέβηκα από τον ουρανό. Ποιος τα έλεγε αυτά? Ο απλός, ο ταπεινός, ο άσημος Ιησούς ο Ναζωραίος, που δεν τον ανεγνώριζε καμιά αρχική εξουσία του Ισραήλ. Έλεγε αυτά τα περίεργα λόγια, ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτά τα λόγια έκαναν τεραστία κατάπληξη στα πνεύματα των Ιουδαίων. Και οι Ιουδαίοι εγώγγιζαν και ψιθύριζαν μεταξύ τους και έλεγαν, τι είναι αυτά που λέει? Ποιος μπορεί να τον ακούει αυτόν που μας λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό, ότι είναι ουρανοκατέβατος? Δεν τον ξέρουμε εμείς ποιος είναι. Δεν είναι ο Ιησούς ο γιος του Ιωσήφ, όπως αυτοί ενόμιζαν, και της Μαρίας από τη Ναζαρέτ? Πώς μας λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό? Βλέποντας ο Χριστός ότι γονγίζουν, τι τους είπε? Αυτό σας σκανδαλίζει? Εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρότερον. Τώρα σας είπα ότι κατέβηκα από τον ουρανό, δεν με είδατε και δεν με πιστεύετε. Εσείς αποβλέπετε στη σάρκα μου, στη σαρκική μου προέλευση, από τη Ναζαρέτ, από τη Μαρία και από τον Ιωσήφ όπως νομίζετε, και δεν παραδέχεστε ότι κατέβηκα από τον ουρανό ως πνεύμα, ως Θεότης. Καλά, δεν με είδατε να κατεβαίνω και δεν με παραδέχεστε.
Εάν όμως θα βλέπετε μια μέρα να ανεβαίνω στον ουρανό, τότε εννοείται θα πιστέψετε ότι κατέβηκα. Όταν κατέβαινα δεν με είδατε και δεν το πιστεύετε. Όταν θα με δείτε να ανεβαίνω εκεί που ήμουν πρώτα, θα πιστέψετε τότε ότι κατέβηκα από τον ουρανό. Ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό για να αποδείξει ότι και κατέβηκε από τον ουρανό. Ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό για να δοξαστεί, για να φανεί η δόξα Του. Και αυτό καθεαυτό το γεγονός, αδελφοί μου, να υψώνεται κανείς πάνω από το έδαφος, είναι ένα ένδοξο και θαυμαστό φαινόμενο. Είδατε πόση δόξα περιευλήθησαν οι αστροναύτες που πέταξαν πάνω από τη γη και έφτασαν επάνω στα σύννεφα και πέρασαν τα σύννεφα και έφτασαν μέχρι το φεγγάρι. Θεωρούνται έτσι πρόσωπα ένδοξα οι αστροναύτες. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, για να δοξάσει τον πιο πύρινο προφήτη Του, τον Ηλία, τι τον αξίωσε? Αναλήψεως. Έστειλε ένα πύρινο άρμα και τον άρπαξε και ανέβηκε επάνω στον ουρανό, στο φυσικό ουρανό, όχι στο πνευματικό. Ο πνευματικός ουρανός άνοιξε με τη θυσία του Χριστού. Ανέβηκε σε αυτό το φυσικό ουρανό που ανεβαίνουν οι αστροναύτες. Τον είδε ο Ελισαίος, ο μαθητής του, και φώναζε γεμάτος ενθουσιασμό. Και κάπου μετά τον παρέλαβε ο Θεός και τον φυλάσσει για τις έσχατες ημέρες. Και ο Χριστός ανελήφθη. Όπως ανελήφθη ο Ηλίας, ή μάλλον κατά πολύ ανώτερο τρόπο. Καθώς ευλογούσε τους μαθητάς του, άρχισε να απομακρύνεται, να υψώνεται από το έδαφος, σιγά σιγά να υψώνεται από το έδαφος. Να πας επάνω με διαστημόπλοιο, με πύραυλο, με δύναμη φυσική, δεν είναι τόσο θαυμαστό πράγμα. Αλλά να υψωθείς επάνω από το έδαφος χωρίς καμιά φυσική δύναμη, αυτό είναι θαυμαστό πράγμα, γιατί αυτό είναι θαύμα. Κανείς δεν μπορεί όπως είναι να υπερνικήσει τη βαρύτητα της γης και να υψωθεί πάνω από το έδαφος. Ο Χριστός είναι ο αληθινός αστροναύτης, απείρως ανώτερος από τους αστροναύτες της επιστήμης. Και καθώς ανέβαινε, ήρθε μια φωτεινή νεφέλη και υπέλαβε αυτόν, τον εκάλυψε και εξυφανίστη από τα μάτια των μαθητών. Η νεφέλη είναι πάλι μέσα στη γραφή το όχημα του Θεού και το σύμβολο και σύμβολον της δόξης του Θεού. Και καθώς ανέβαινε επάνω στον ουρανό, τι λέγει ο ψαλμικός στίχος που ακούσαμε? Ιχμαλώτευσε εχμαλωσίαν. Τελούσε δηλαδή ο Χριστός αναβαίνοντας το θριαμβό Του, το συμπλήρωμα της Αναστάσεως της δόξης Του. Και εχμαλώτιζε, τι εχμαλώτιζε? Τις εξουσίες του αέρος, τους άρχοντας του αέρος, τους δαίμονας. Τους έσυρε τρόποντινά από πίσω Του, εχμαλώτους δεμένους πιστάγωνα. Εχμαλώτιζε το θάνατο, εχμαλώτιζε την αμαρτία. Ή μάλλον, νομίζω ότι η έννοια αυτής της φράσεως είναι ακόμη βαθύτερη, ακόμη ισχυρότερη. Ιχμαλώτευσες, λέει, εχμαλωσίαν. Την ίδια την εχμαλωσία ο Χριστός την εχμαλώτησε, για να μην υπάρχει πλέον εχμαλωσία. Όπως λέμε, εθανάτουσε τον θάνατον, έτσι. Και εχμαλώτησε την εχμαλωσία και κατήργησε την εχμαλωσία, για να μην υπάρχει πλέον εχμαλωσία. Και για τον πιστό δεν υπάρχει. Καθώς ανέβαινε, σε ένα άλλο ψαλμό λέγεται ότι οι άγγελοι ηλάλαζον, ανέβει ο Θεός ένα λαλαγμό εν φωνή σάλπιγγος, εσάλπιζον οι άγγελοι. Και ένας άλλος ψαλμός,
παρουσιάζει τις φωνές που ακούονται, συναγερμός γίνεται στον ουρανό και ακούονται φωνές αρχόντων προς άρχοντας, αγγέλων προς αγγέλους, φωνάζουν και λένε «Άρατε πύλαση άρχοντε Σιμών και επάρθητε πύλε αιώνιε και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης». Σηκώς, ανοίξετε λέει τις πόρτες, διάπλατα τις πόρτες του ουρανού για να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τίθεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης? Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Ο Χριστός ανέβη ψηλά, πολύ ψηλά, διελύλησε λέγει τους ουρανούς, διέσχισε τους ουρανούς, αυτούς τους ουρανούς τους φυσικούς, και προχώρησε πάνω από τους φυσικούς ουρανούς και έγινε υψηλότερος των ουρανών λέγει προς Εβραίους επιστολή. Και ο Παύλος λέγει επίσης εδώ προς Εφησίους ότι ανέβη παραπάνω από τους ουρανούς. Αυτοί οι ουρανοί αλλεπάλληλα στρώματα, γαλαξίε πολύ όπως διαπιστώνει σήμερα η επιστήμη, κάπου τελειώνουν έστω και έπειτα από δισεκατομμύρια έτη φωτός απόσταση. Πάνω από αυτούς τους φυσικούς ουρανούς υπάρχει ο πνευματικός ουρανός, η χώρα των αήλων και αθανάτων πνευμάτων. Εκεί εισήλθε ο Χριστός και κατέλαβε την θέση του. Ποιαν θέση? Εκάθισεν εις τα δεξιά του Πατρός. Μια εικόνα είναι αυτή, αδελφοί μου. Εκάθισε στα δεξιά του Πατρός, στην πιο τιμητική θέση, και τη θέση που σημαίνει ισοτιμία του Υιού προς τον Πατέρα. Προέλαβε και τούτο ο Δαβίδ στον 109 ψαλμό, όταν έγραψε «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου». Είπε ο Κύριος ο Πατήρ εις τον Κυριόν μου, τον Υιόν, τον Μεσσίαν, «Παιδί μου, κάθισε στα δεξιά μου και τροποντινά αναπάβω τώρα που ετελείωσε το έργο σου επί της γης, αναπάβω εν τη δόξη σου μέχρι ότου υποτάξω κάτω από τα πόδια σου τους εχθρούς σου». Ο Χριστός με την ενανθρώπισή του και το θάνατο και την κάθοδο στον Άδη υπέστη άκραν ταπείνωση, συγκατάβαση, κατέβη μέχρι των κατωτάτων της γης. Την αναλήψή του ανυψώθη υπεράνω πάντων. Όπως λέγει στην προς Φιλιππησίως πάλι ο Παύλος, ο Χριστός ενώ ήτο εν μορφή Θεού Θεός, ίσως με το Θεό Πατέρα, και είχε τη συνείδηση ότι δεν ύρπαξε την ισοθεία αλλά την είχε εκφύσεως, εν τούτης εκένωσεν εαυτόν, άδειασε τον εαυτό του από τα μεγαλεία της θεότητός του, όχι βεβαίως και από τη θεότητα αλλά από τα μεγαλεία, και ταπεινώθη και κατέβη χαμηλά, πολύ χαμηλά, μέχρι τον Άδη όπως είπαμε, διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπανόνομα. Γι' αυτό ο Θεός το Χριστό σαν άνθρωπο που ταπεινώθηκε τόσο πολύ, τον υπερύψωσε και τον υπερεδόξασε, του χάρισε το πιο μεγάλο όνομα, την πιο μεγάλη δόξα, ώστε εν το ονόματι Ιησού, ώστε πρώτης δόξης του Ιησού να κάμψει κάθε γόνη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να εξομολογηθεί, να δοξολογήσει δηλαδή, ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος και είναι στη σφαίρα της δόξης του Θεού Πατρός, είναι σε δόξα ίση με τη δόξα του Θεού Πατρός, στο αυτό ύψος δόξης. Αυτή είναι η έννοια αυτού του χωρίου, το οποίο παρεμηνεύεται δυστυχώς. Στο Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα στην Εκκλησία, ο Χριστός σαν άνθρωπος στην αρχιερατική του προσευχή παρακαλεί τον Πατέρα και τι ζητεί? «Πάτερ,
δόξασόν σου τον Υιόν με την δόξαν την οποίαν είχε πρώτου τον κόσμον είναι παρασύ. Δόξασόν με τη δόξη ή ήχον πρώτου τον κόσμον είναι παρασύ. Δώσ' μου πατέρα λέγει τη δόξα που είχα προτού δημιουργηθεί ο κόσμος. Προτού δημιουργηθεί ο κόσμος προπάντων των αιώνων υπήρχε ο Χριστός και είχε δόξα. Ίση με τη δόξα του Θεού Πατρός. Εταπεινώθη και τώρα ζητεί πάλι αυτή τη δόξα. Και σε αυτή τη δόξα επανήλθε πράγματι ο Χριστός με την ανάληψή του στους ουρανούς και υπεράνω των ουρανών. Γιατί ακόμη ο Χριστός ανελήφθη, το λέει ο Παύλος, δια να πληρώσει τα πάντα. Κατέβηκε στη γη και γέμισε με την ανθρωπίνη παρουσία του τη γη. Κατέβηκε στον Άδη και γέμισε τον Άδη. Τώρα ανεβαίνει στους ουρανούς και υπεράνω τους ουρανούς για να γεμίσει και τους φυσικούς ουρανούς και τον πνευματικό ουρανό. Θυμάστε τι λέγει εκεί ένας ύμνος τεσπέσιος του Πάσχα. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Τα πάντα ο Χριστός, όχι σαν Θεός, γιατί σαν Θεός γέμιζε πάντοτε με την παρουσία του τα σύμπαντα, αλλά και σαν άνθρωπος γέμισε με την παρουσία του και τον Άδη και τη γη και τον αέρα και τους φυσικούς ουρανούς και τον πνευματικό ουρανό. Τα γέμισε με τη δόξα του, με την ακτινοβολία του, με τη δύναμή του, με το πνεύμα του, με τα χαρισματά του. Οι άγγελοι στον ουρανό, αδελφοί μου, έχουν να μιλάνε για την ανυπέρβλητο πλούτο της αγάπης και για τη μοναδική θυσία του Χριστού χάρη των ανθρώπων. Μιλάνε οι άγγελοι στον ουρανό, μιλάει κάθε αγιώτης, ομιλούν τα σύμπαντα πάνω στα οποία ακτινοβολεί η δόξα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός ακόμη ανέβηκε στον ουρανό? Ανεβαίνοντας, λέγει, ο Χριστός έκανε το θριαμβό του, εχμαλώτιζε την εχμαλωσία και εσκόρπισε κατόπιν χαρίσματα στους ανθρώπους. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες όταν νικούσαν και κατακτούσαν τελούσαν θρίαμβο, μια πορεία θριαμβευτική προς το και ανέβαιναν στο Καπιτόλιο και έσαιραν πίσω με δεμένα πίσω τα χέρια τους εχμαλώτους, και καθώς περνούσε το άρμα του αυτοκράτορος του Ρωμαίου που έκανε το θριαμβό του σκορπούσε καινούρια νομίσματα για να αρπάζει ο λαός και να χαίρει και να αγάλεται για το θρίαμβο. Έτσι έκανε ο πραγματικός αυτοκράτορ, ο βασιλεύς του σύμπαντος, ο Χριστός, ανεβαίνοντας στον ουρανό, ετέλεσε το θρίαμβο του, σέρνοντας πίσω εχμάλωτες τις σκοτεινές δυνάμεις, και φτάνοντας στον ουρανό, έλαβε από το Θεό Πατέρα και σκόρπισε τα χαρίσματα στη γη. Ποια είναι τα χαρίσματα? Με μια λέξη, το ένα, το μεγάλο χάρισμα και η πηγή όλων των χαρισμάτων, το Πνεύμα, ο Παράκλητος. Ενθυμίστε τι έλεγε ο Χριστός λίγο πρώτου θανάτου του, όταν τους έλεγε ότι σας αποχωρίζομαι και λυπούντο οι μαθητές και η λύπη εγέμιζε την καρδιά των μαθητών. Συμφέρει ή να εγώ απέλθω, εάν μη εγώ απέλθω ο Παράκλητος ουκ ελεύσεται. Εάν δε εγώ απέλθω, πέμψω αυτόν προς ημάς. Είναι συμφέρον, σας λέγει, εγώ να απέλθω εκ του κόσμου. Εάν δεν απέλθω εκ του κόσμου, δεν θα έλθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, ο τρίτος της Τριάδος. Εάν όμως απέλθω, θα τον στείλω παρά του Πατρός μου εις τον κόσμο. Ο ήλιος, αδελφοί μου, είναι σε μακρυσμένος από μας. Εν τούτης δεν εμποδίζεται να μας στέλνει από εκεί τις ακτίνες και το φως του και να μας ευεργετεί. Έτσι και ο ήλιος Χριστός απομακρύνθηκε από μας σωματικός με την ανάληψή του,
ανέβηκε πάνω στους ουρανούς, αλλά από εκεί μας στέλνει τις ακτίνες του, μας στέλνει το φως του, μας στέλνει το Άγιο Πνεύμα. Ήρθε στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα ουσιωδώς, το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, κατά εξαιρετικών τρόπων, ανάλογων με τον τρόπον που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, εκτός βεβαίως της σαρκώσεως. Δεν εσαρκώθη το Πνεύμα, ο Χριστός εσαρκώθη. Αλλά όπως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο κατά τρόπον εξαιρετικών, έτσι κατά ένα άλλο εξαιρετικό τρόπο ήλθε το Άγιο Πνεύμα ουσιωδώς στον κόσμο. Και μαζί με το Άγιο Πνεύμα ήρθαν και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Διαβάσετε τις πράξεις των Αποστόλων, διαβάσετε την προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Παύλου, να δείτε τι πλούτος χαρισμάτων ξεχύθηκε μέσα στην πρώτη εκκλησία. Μας έδωκε το Πνεύμα, μας έδωκε τα χαρίσματα, και τα χαρίσματα έκαμαν ικανούς τους εργάτας του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Και έτσι μας έδωκε ο Χριστός τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλος. Όλα αυτά τα μεγάλα πνεύματα που εστήριξαν, που διέδωσαν, που εστήριξαν τον χριστιανισμό, που εθαυματούργησαν, που εμαρτύρησαν, που έγιναν τα μεγαλύτερα και λαμπρότερα άστρα μέσα στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας, ήταν χαριτωμένα από το Πνεύμα το Άγιον. Ο Χριστός ανέβηκε με την αναλήψή του στον ουρανό για ένα άλλο λόγο. Είναι ο κυριότερος λόγος. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Ανέβηκε για να ανεβάσει τον άνθρωπο. Πώς? Αυτοί οι αντίχριστοι, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, λένε ότι ο Χριστός δεν αναστήθη σωματικός. Απέθανε το σώμα, αλλά δεν αναστήθηκε. Έγινε άνθρωπος, λένε, ο Χριστός, αλλά άπαξ και απέθανε και ετάφη, έπαψε πλέον να είναι άνθρωπος. Δεν αναστήθηκε το ανθρώπινο σώμα, ούτε ανθρωπίνη ψυχή παραδέχονται αυτοί. Αλλά αναστήθηκε ένα πνεύμα, λένε, και στον ουρανό ανέβηκε πνεύμα, και στη Δευτέρα και στο τέλος του κόσμου θα ξανάρθει πνεύμα, όχι σώμα, όχι σάρξ, όχι ανθρωπίνη φύσης. Τι λέγει για αυτούς που λένε αυτά τα πράγματα ο Ιωάννης στη Δευτέρα Καθολική Επιστολή, στίχο 7, και μόνο αυτό το χωρίον αρκεί για να τους χαρακτηρίσουμε ως αντιχρίστους. Τι λέγει? Πολλοί πλάνοι μπήκαν στον κόσμο, οι οποίοι δεν ομολογούν Ιησούν ερχόμενον εν σαρκή. Δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς έρχεται πάλι με σάρκα, με την ένδοξη σάρκα της Αναστάσεως, ότι έρχεται πάλι σαν άνθρωπος. Αυτοί που δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς έχει στον ουρανό την ένδοξη σάρκα του, την ανθρωπίνη φύση, και θα έρθει πάλι ως άνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, αυτοί είναι πλάνοι και αντίχριστοι, λέγει ο Ιωάννης. Τους ονομάζει ρητός, παπατεώνες και αντιχρίστος. Ο Χριστός λοιπόν ανέβηκε στον ουρανό σαν Θεός και συγχρόνως σαν άνθρωπος, με την ψυχή του την ανθρωπίνη και με το σώμα του το ανθρώπινο, που ήταν ένδοξο και άφθαρτο μετά την Ανάσταση. Ανέβηκε στον ουρανό η ανθρωπίνη φύσης και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός. Ο Χριστός πάντοτε είναι στον ουρανό, αδελφοί μου, γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Αν ανέβηκε στον ουρανό με την ανθρωπίνη φύση, ανέβηκε για να ανεβάσει ακριβώς εμάς τους ανθρώπους. Πήρε την ταλέπορη ανθρωπίνη φύση, την αφθαρτοποίησε, την ανέβασε ψηλά, 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 ψηλότερα από τους ουρανούς, και την εκάθισε στα δεξιά του Πατρός του. Τόση μεγάλη τιμή μας.
Θαυμάζουμε πολλές φορές γιατί ο ένας ανεβαίνει σε μια υψηλή θέση, σε ένα υψηλό αξίωμα, γίνεται βουλευτής, γίνεται δεσπότης, γίνεται αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης, υπουργός, πρωθυπουργός, βασιλιάς, πρόεδρος, μεγάλης δυνάμεως του κόσμου. Δεν είναι τίποτα αυτά τα ύψη. Τίποτε δεν είναι αυτά τα ύψη. Να ύψος υπεράνω των ουρανών πήρε ο Χριστός την ανθρωπίνη φύση και την τοποθέτησε. Και αυτό λέγει ο Παύλος προς Εφεσίους, ότι συνήγηρεν ημάς εν το Χριστό και συνεκάθισεν εν τις επουρανίες. Μας συνανέστησε μαζί με το Χριστό, ανέστησε την ανθρωπίνη φύση και την ανέβασε ψηλά και την εκάθισε μαζί με το Χριστό στα δεξιά του Πατρός. Από τη στιγμή που ανέβηκε ο άνθρωπος Χριστός στον ουρανό, είναι σαν να ανεβήκαμε, αδελφοί μου, όλοι. Είναι εξισφαλισμένη η αναβασής μας εις τον ουρανό. Είναι γεγονότα αυτά του μεταφυσικού κόσμου. Εξισφαλισμένη η αναβασής μας εις τον ουρανό. Αλλά δεν αρκεί ότι ανέβηκε η ανθρωπίνη φύση στον ουρανό. Πρέπει να ανεβεί και κάθε άτομο. Όχι γενικώς η ανθρωπίνη φύση, αλλά και ειδικός και συγκεκριμένος πρέπει να ανεβεί στον ουρανό κάθε άτομο. Να ανεβώ εγώ, να ανεβείς εσύ, να ανεβεί ο άλλος. Να ανεβούμε όλοι στον ουρανό. Και γι' αυτό πάλι ο Χριστός ανέβηκε. Και τι λέγει η Γραφή? Ότι είναι πρόδρομος υπέρ ημών. Ο Χριστός λέγει διελύλυθε τους ουρανούς, διέσχισε τους ουρανούς την ημέρα της αναλήψεώς του και εισήλθε εις τα αληθινά Άγια των Αγίων, στην περιοχή που θα έλεγε ο Πλάτων του όντως όντως, εκεί που είναι οι πραγματικότητες, οι αληθινές πραγματικότητες, όχι οι σκιές, πέρα για πέρα ο πραγματικός και Άγιος κόσμος. Εκεί ανέβηκε ο Χριστός και εισήλθε σε αυτόν τον κόσμο των αήλων και αθανάτων πνευμάτων ως πρόδρομος. Τι θα πει ως πρόδρομος? Εν τη Αναστάση ο Χριστός είναι πρωτότοκος και απαρχή των και κοιμημένων. Εν τη Αναλήψη είναι πρόδρομος. Εν τη Αναστάση πρωτότοκος σημαίνει είναι ο πρώτος που αναστήθηκε εκ του τάφου εν δόξος για να μην ξανααποθάνει πλέον. Μετά το Χριστό, εν τη ημέρα εκείνη, θα ακολουθήσει η Ανάσταση όλων των ανθρώπων. Και πρόδρομος σημαίνει είναι ο πρώτος που ανοίγει το δρόμο προς τον ουρανό. Ο Ηλίας δεν ανέβηκε στον ουρανό τον πνευματικό, είπαμε. Κάπου εκεί τον πήρε το Πνεύμα του Θεού και τον φυλάσσει για τις έσχατες ημέρες. Ο πρώτος που διέσχισε τον ουρανό είναι ο Χριστός και μας άνοιξε δρόμο για να ακολουθήσουμε. Λέει κάποιο βιβλίο, θυμάμαι, που λέει για να ανοίξει ο δρόμος. Άνοιξε ο δρόμος, ο μεγάλος δρόμος που ανεβάζει προς τα ουράνια, η τρίβος όλου η βατή που λέγει ένας ιαμβικός ύμνος των Χριστουγέννων. Τρίβων πόλου βατήν τίθησιν ημίν. Ο Χριστός μας άνοιξε δρόμο που μπορούμε να τον βαδίσουμε και να φτάσουμε στον πόλο, στον ουρανό επάνω, κοντά στο Θεό. Μια μέρα ο Χριστός, αδελφοί μου, θα επανέλθει στον κόσμο και φαίνεται ότι δεν είναι πολύ μακριά αυτή η μέρα. Όλα τα γεγονότα δείχνουν ότι πλησιάζομαι προς την τελευταία ημέρα. Όταν αναλαμβάνεται στους ουρανούς, οι μαθητές τον ατένιζαν, απελάμβαναν αυτό το εξαίσιο θέαμα του ενδόξου Κυρίου που ανέβαινε ψηλά, ψηλά, ψηλά και κάθονταν εκεί και παρατηρούσαν. Μέχρι ότου έγινε ένα μικρό μικρό σημείο στα ύψη του ουρανού ο Κύριος με την εφέλη και χάθη από τα μάτια τους. Τότε παρουσιάστησαν δύο άνδρες, λέγει, ντυμένοι στα ολόλευκα,
δύο άγγελοι και είπαν στους Γαλιλαίους που ακόμη ατένιζαν στο βάθος του ουρανού: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεώδε εμβλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς ο αναλυφτής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενος των ουρανών. Τι κάθεστε άνδρες Γαλιλαίοι και κοιτάζετε στον ουρανό? Έφυγε ο Ιησούς, και όπως τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό, με το σώμα τον έβλεπαν, ήταν θεατός και με την εφέλη κατόπιν, έτσι θα τον δείτε πάλι να έρχεται σωματικός και επί νεφέλης δια να κρίνει τον κόσμο». Θα έρθει ο Χριστός, αγαπητοί μου, και δεν θα καθίσει επί θρόνου δόξης για να κρίνει τον κόσμο. Αυτά που λέγει το Ευαγγέλιο της Κρίσεως ο Ματθαίος είναι απλώς εικόνες, και πολλές άλλες εικόνες έχει η Γραφή για να δείξει ότι οι κακοί και αμετανόητοι θα τιμωρηθούν, οι καλοί και αγαθοί θα σωθούν. Αλλά είναι εικόνες, είπα, που πίσω από τις οποίες κρύβεται μια πραγματικότης. Η πραγματικότης για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου είναι ότι ο Χριστός θα έλθει επί των νεφελών του ουρανού, θα προηγείται το σημείο του Υιού του ανθρώπου ο Σταυρός, θα λάμψουν τα ουράνια και δεν θα πατήσει καν πάνω στη γη. Δεν θα πατήσει πάνω στη γη. Αλλά όπως λέγει ο Παύλος στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, την ώρα εκείνη θα αναστηθούν οι νεκροί, όσοι ζουν θα υποστούν αλλαγή και αυθαρσία, και αρπαγισόμε, θα λέει, εν νεφέλες εις αέρα εις απάντηση του Κυρίου. Δεν θα πατήσει ο Χριστός τη γη, την ολεθρία και την αμαρτωλή, αλλά εν νεφέλες θα υψωθούν οι εκλεκτοί και θα τους παραλάβει και θα είναι μαζί στον ουρανό αιωνίως. Δεν θα παραλάβει όλους τους ανθρώπους. Εις, λέγει, παραλαμβάνεται και εις αφίεται. Ένας μένει για την κόλαση, για την αιώνιο βάσανο, ο άπιστος και καταφρονητής και αμετανόητος και αχάριστος και ανέστητος, αυτός μένει. Και ο άλλος, ο εκλεκτός, που λάτρευε τον Χριστό για Κύριο, που είχε συνέστηση της ατελείας και της αμαρτωλότητός του, που αγωνιζόταν, παραλαμβάνεται εν νεφέλες εις αέρα και εισέρχεται εις τα αληθινά Άγια των Αγίων και συμβασιλεύει αιωνίως με τον Κύριο. Είναι η πιο μεγάλη ώρα, αδελφοί μου, της ανθρωπότητος. Είδε η ανθρωπότης και θα δει πολλά συγκλονιστικά πράγματα, πολλά συνταρακτικά γεγονότα. Το πιο συγκλονιστικό, το πιο συνταρακτικό θα είναι το γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας. Ω, τότε θα μείνομε ή θα αρπαγόμεν εν νεφέλες μετά του Κυρίου? Θα ανεβούμε στον ουρανό ή θα κατεβούμε στον Άδη, στην κόλαση? Για να ανεβεί κανείς στον ουρανό την ημέρα εκείνη τη μεγάλη και επιφανή και τρομερή, πρέπει ήδη να ανεβαίνει σε αυτή τη ζωή. Όποιος ανεβαίνει τώρα σε αυτή τη ζωή, αυτός θα ανεβεί και την ημέρα εκείνη. Όποιος κατεβαίνει τα σκαλοπάτια της απιστίας και της διαφθοράς και της πορώσεως σε αυτή τη ζωή, θα κατεβεί και τότε τα σκαλοπάτια του Άδου. Πώς μπορούμε, αδελφοί μου, να ανεβαίνουμε σε αυτή τη ζωή πάνω από τη γη, πάνω από την ύλη, πάνω από τη σάρκα, για να αξιωθούμε και εκείνη την ημέρα να ανεβούμε πάνω και από τους ουρανούς?
ανεβαίνει ο άνθρωπος πρώτα πρώτα με το νου, με το καθαρότατον μέρος της ανθρωπίνης υποστάσεως, με το νου ανεβαίνει με τους υψηλούς λογισμούς, με τις ανώτερες σκέψεις, τες υψηλές φρεσί, όπως λέγει ένας θεσπέσιος ύμνος του μυστικού δείπνου, τες υψηλές φρεσί. Και πότε κανείς έχει ανώτερες σκέψεις, έχει υψηλές φρένες? Όταν σκέπτεται όχι τα κατώτερα πράγματα, τα πεζά, τα χαμέζιλα, τα βορβορόδι, τα αμαρτωλά, αλλά όταν σκέπτεται συχνά το Θεό, όταν σκέπτεται τους αγγέλους, όταν σκέπτεται τον Παράδεισο, όταν σκέπτεται τα μεγαλεία του Θεού, ανεβαίνει κανείς με τις ανώτερες επιθυμίες μέσα στην καρδιά του. Άμα ο άνθρωπος είναι ανήρ επιθυμιών των του Πνεύματος, εκεί που κάθεται δεν σκέφτεται και δεν επιθυμεί όλη την ώρα τα κατώτερα πράγματα και τα αισχρά, αλλά μέσα στην καρδιά του συμβαίνουν αναβάσεις, έτσι σκέψεις και επιθυμίες ανώτερες, και επιθυμεί ανώτερα πράγματα, το καλό του κόσμου και το καλό όλης της ανθρωπότητος, τότε ανεβαίνει, αναβάσεις λέει εν την καρδία αυτού διέθετο. Δεν είναι ανάγκη ο άνθρωπος να πάρει διαστημόπλιο και να σηκώνεται στα ύψη. Με το μυαλό, το σώμα μπορεί να είναι στη γη, το μυαλό να πετάει στους γαλαξίες. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος. Δεν περιορίζεται μέσα σε ένα τόπο. Είναι αδέσμευτο το πνεύμα, όμοιο με το πνεύμα του Θεού. Όπως ο Θεός είναι άπειρος, έτσι και ο άνθρωπος έχει μια μεγάλη ακτίνα που εξαπλώνεται. Όχι άπειρος, αλλά οπωσδήποτε εξαπλώνεται με το πνεύμα του. Πολύ πολύ, πάρα πολύ εξαπλώνεται ο άνθρωπος με το πνεύμα του. Και με την καρδιά του ανεβαίνει, ανεβαίνει. Πώς αλλιώς ανεβαίνει ο άνθρωπος, αδελφοί μου? Ανεβαίνει μελετώντας την Αγία Γραφή, που είναι γεμάτη από ύψη. Ύψη ιδεών, ύψη αληθιών, ύψη αρετών, ύψη Αγίων. Είναι βουνά ολόκληρα οι προφήτες, βουνά οι Απόστολοι, όροι υψηλά, και το πιο μεγάλο όρος, ύψιστον όρος, υπεράνω πάντων των ωραίων, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Όποιος διαβάζει τη Γραφή ανεβαίνει εις τα ύψη, λέγει, ψυχή αρθόμεν και εγγύσομεν όρεσιν αιωνίες. Έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται στην κορυφή των Ιμαλαΐων και κατοπτεύει όλο τον κόσμο και χαίρει και αγάλεται η ψυχή του. Ανεβαίνει ακόμη ο άνθρωπος με την προσευχή. Όταν κατεβαίνει, γονατίζει, τότε ανεβαίνει. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο την ώρα της προσευχής και θερμαίνει και φλογίζει την καρδιά, και η ανθρωπίνη ύπαρξη γίνεται μια φλόγα, και όπως ξέρετε η φλόγα πάλι τότε τίνει προς τα άνω. Είδατε εδώ που περνάμε στον Ασπρόπυργο πως οι φλόγες ανεβαίνουν ψηλά. Έτσι θερμαίνεται, φλογίζεται η καρδιά την ώρα της προσευχής και ανεβαίνει, και έχουμε εξάρσεις και ανατάσεις. Αυτός ο Χριστός σήμερα στο Ευαγγέλιο μας διδάσκει την προσευχή, διότι σαν άνθρωπος και ο Χριστός ήρε τους οφθαλμούς εις των ουρανών και προσευχήθη εις τον Θεόν Πατέρα. Και ο Παύλος σήμερα στον Απόστολο μας διδάσκει πάλι την προσευχή, φύστα γόνατα προσήφξατο. Μέχρι εδώ θα έλεγε κανείς ότι ανεβαίνουμε θεωρητικά. Ανεβαίνουμε και πρακτικά, αδελφοί μου. Πώς ανεβαίνουμε πρακτικά? Με την αποφυγή του κακού και με την εκτέλεση του αγαθού. Απέφυγες παραδείγματος χάριν μια αισχρή πράξη, ανέβηκες. Εφάνεις ανώτερος ειδονών,
Έτσι δεν εκφραζόμαστε και δεν λέμε αυτός είναι ανώτερος ειδονών, παραπάνω από τις ειδονές, από τη σάρκα, από την ύλη. Ανεβαίνει ο άνθρωπος. Έκανες μια καλή πράξη, τίναξες το πορτοφόλι σου, ανέβηκες. Εφάνεις ανώτερος χρήματος. Ενίκησες το χρήμα και ανέβεις. Υπερεύεις τον εαυτόν σου. Άφησες χαμηλά τον παλαιό άνθρωπο και υψώθεις ως νέος άνθρωπος μέχρι τα άστρα του ουρανού. Μέσα στους βίους των Αγίων είναι και μερικά περίεργα θαύματα. Αμαρτωλή ήταν η Μαρία η Αιγυπτία, αλλά τη φώτισε ο Θεός και μίσησε τα έργα της εσχράς αμαρτίας και έφυγε στην έρημο και ασκήτευε επί έτη πολλά. Και όταν πήγε ο Άγιος Ζωσιμάς να την κοινωνήσει, είδε ένα θαυμαστό φαινόμενο, είδε την πρώην αμαρτωλή γυναίκα να πετάει πάνω από το έδαφος, να ύπταται ως άγγελος. Και στους βίους άλλων Αγίων, αδελφοί μου, υπάρχει αυτό το θαυμαστό φαινόμενο. Εθεάθησαν από άλλους Αγίους σε ώρες, σε στιγμές που ύπταντο πάνω από το έδαφος, πετούσαν 1, 2, 3 μέτρα πάνω από το έδαφος, μετεωρίζοντο μεταξύ ουρανού και γης. Και σε κάθε εποχή γίνονται θαύματα. Ας μη πιστεύουν οι άπιστοι. Προλίγων ετών ήρθε κάτω στο γραφείο μια γυναίκα ηλικιωμένη, πολύ έξυπνη γυναίκα και σοβαρή τετραγωνική γυναίκα στα μυαλά της, δεν ήταν κανένας νοσηρός τύπος. Και σε μια στιγμή, καθώς τρόπον την εξομολογήτωτα τη ζωή της, είπε το εξής: εγώ, λέει, ήμουν μια γυναίκα κοσμικιά. Ούτε στην εκκλησιά πήγαινα τακτικά, ούτε το νου μου είχα στο Θεό, και περιοδικά, λέει, αμαρτωλά διάβαζα. Ήμουν, λέει, μια γυναίκα κοσμική, αμαρτωλή, τυποτένια. Ήταν νοσοκόμα σε κάποιο νοσοκομείο, κλινική, δεν θυμούμε, και γεννήθηκε ένα παιδάκι πολύ προώρος και ήθελα να το πετάξουν. Αυτό, λέει, δεν πρόκειται να γίνει άνθρωπος, αμβλοθρίδιο. Λοιπόν, και οι γονείς στενοχωρήθηκαν πολύ και αυτή η νοσοκόμα, λέει, φέρτε το, λέει, δεν ξέρετε καμιά φορά. Μπα, λέει, θα πεθάνει, αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γεννήθηκε πολύ πολύ προώρος. Το πήρε και αυτή με την υπομονή της και με τη μεγάλη της τέχνη, προσπαθούσε να το μεταδώσει σταγόνα σταγόνα γάλα, μέχρι ότου το παιδάκι αυτό σιγά σιγά σιγά, λοιπόν, ανεπτύχθηκε, μεγάλωσε και έγινε μεγάλος άνθρωπος. Κανείς δεν μπορούσε με τόση λεπτότητα αυτή μόνο νοσοκόμος να χειριστεί το μικρό παιδάκι αυτό, το μικροσκοπικό θα έλεγε κανείς, και να το αναπτύξει και να γίνει άνθρωπος. Και έλεγε η γυναίκα αυτή, έτσι γεμάτη συγκίνηση: εγώ, λέει, κοσμικιά και αμαρτωλή, δεν ήμουν άξια, λέει, να μου δείξει ο Θεός κανένα σημείο ή καμιά χάρη. Και όμως μια μέρα, λέει, μου συνέβη το εξής. Είδα, λέει, τον εαυτό μου 1 μέτρο πάνω από τη γη. Ζαλίστηκα, είπα: Θεέ μου, τι είναι αυτό? Να άρπαξε το πνεύμα του Θεού και την ανέβασε πάνω από το έδαφος. Και αμέσως της ήρθε και η συνέστηση μέσα της αμαρτωλότητός της, γιατί ο άνθρωπος όταν βλέπει θαύμα έρχεται σε συνέστηση αμαρτωλότητός του. Και η πληροφορία ότι αυτό το σημείο της το έδωκε ο Θεός, γιατί κάθισε με υπομονή μεγάλη και περιποιήθηκε αυτό το παιδάκι και έγινε άνθρωπος. Αυτή την πληροφορία είχε μέσα στην ψυχή της. Σε κάθε εποχή, αδελφοί μου, ο Θεός δείχνει ότι υπάρχει, ζει και βασιλεύει και κυβερνά και έχει τους εκλεκτούς του. Εάν, λοιπόν, θέλουμε και εμείς να ανεβούμε εκείνη την ημέρα ψηλά, ψηλότερα από τους ουρανούς, ας αγωνιζόμεθα με λογισμούς υψηλούς, με επιθυμίες ανώτερες, με προσευχή, με μελέτη της γραφής, με την αποφυγή του κακού, με την εκτέλεση του αγαθού.
ας αγωνιζόμεθα μέρα και νύχτα, να ανεβαίνουμε όλο κάτι, να ανεβαίνουμε και αν κατεβούμε πάλι να ανεβούμε όλο ψηλά και όλο ψηλά και όλο ψηλότερα, αδελφοί μου, για να έρθει η ευλογημένη και μεγάλη ημέρα που θα πέφτουν τα άστρα, θα σύονται τα σύμπαντα, θα τρέμουν οι αμετανόητοι, θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου, θα λάμψει το σύμπαν και θα κατεβεί ο Κυριός μας με την εφέλη σαν τον ήλιο, πάνω από μυρίους ηλίους, και να παραλάβει τους εκλεκτούς εις την βασιλεία του, διά να είναι πάντοτε μαζί του οι εκλεκτοί με τον εκλεκτό των εκλεκτών, ο δόξα, κράτος, τιμή, αιώνιος. Αμήν.